Στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, η MBDA παρουσίασε σύστημα επίγειας αντιεροπορικής άμυνας περιοχής. Στο μικροσκόπιο, η Aster 30 και για την πολεμική αεροπορία. Στην πολεμική αεροπορία, λοιπόν, δεν σταματούν να κοιτάζουν και να ετοιμάζουν την επόμενη μέρα σε κάθε τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, πέρα από την κοσμογονία που πραγματοποιείται αυτή την περίοδο με τα Rafale και τα F-16 Viper, οι άνθρωποι της πολεμικής αεροπορίας τρέχουν την υπόθεση των ελικοπτέρων που θα αντικαταστήσουν σε πρώτη φάση τα γυρασμένα AB-205 και σε κάποια φάση στο μέλλον τα Super Puma που έχουν αρχίσει και φορτώνουν επικίνδυνα ώρες σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και αεροδιακομιδών βλέποντας ελικόπτερο όπως το Black Hawk, το AW-139 και το H-225. Παράλληλα, έχουν στο μυαλό τους και το θέμα της αντικατάστασης των αντιεροπορικών πυράβλων. Σε αυτό το πλαίσιο, την Τετάρτη 7 Ιουνίου του 2023, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας συνάντηση των εκπροσώπων των εταιριών MBDA και Thales με αρμόδιους επιτελείς του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου της Αεροπορίας. Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση εκ μέρους των εταιριών των δυνατοτήτων του συστήματος Ground Based Air Defense που κατασκευάζουν. Καλά πληροφορημένες πηγές μας μίλησαν ότι το σύστημα που παρουσιάστηκε είχε να κάνει με άμυνα περιοχής. Στην κατηγορία αυτή, η MBDA έχει το σύστημα Aster 30 SAMTE. Μια κίνηση απόκτησής τους θα έδινε σημαντική ομοιογένεια στο ελληνικό πλωστάσιο, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος πύραυλος θα εξοπλίζει τις φρεγάτες κλάσης Κίμων, ενώ οι γνώσεις γύρω από το συγκεκριμένο σύστημα είναι πολύ καλό να τις έχει στη διάθεσή της η πολεμική αεροπορία, καθώς υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον κατά καιρούς και από την Τουρκία. Το Aster 30 SAMTE είναι το κύριο κινητό αντιεροπορικό αμυντικό όπλο του 21ου αιώνα για την προστασία του θεάτρου επιχειρήσεων. Προστατεύει ευαίσθητες τοποθεσίες και αναπτυσσόμενες δυνάμεις από πυραυλικές απειλές και αεροσκάφη, αντικαθιστώντας όλα τα υπάρχοντα συστήματα εδάφους αέρος μεσαίου βεληνικούς. Το σύστημα Aster 30 SAMTE έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αεράμυνας μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας. Μπορεί να λειτουργήσει με αυτόνομη λειτουργία ή μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα συντονισμένο δίκτυο. Το Aster είναι ένας πύραυλος δύο σταδίων, μια ιδέα που οδηγεί στη μέγιστη αποτελεσματικότητα του σταδίου αναχέτησης. Ο ενισχυτής στερεού προωθητικού καυσίμου εξασφαλίζει τη βέλτιστη διαμόρφωση της τροχιάς του πυράβλου προς την κατεύθυνση του στόχου και διαχωρίζεται λίγα δευτερόλεπτα μετά την κατακόρυφη εκτόξευση. Έχει βεληνικές άνω των 100 χιλιόμετρων και ταχύτητα 4,5 Mach. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.